τρεις του εβραϊκού μήνα Μαρχεσβάν, του μήνα Χεσβάν, που συνέπεσε στις 7 Οκτωβρίου του 2013, απεβίωσε από κοντά μας ένας από τους μεγαλύτερους ραβίνους του εβραϊκού λαού στην σύγχρονη εποχή, ο μεγάλος σεφαραδίτης αρχιραβίνος Οβάντια Ιωσέφ, Οβάντια Χαΐμ Ιωσέφ. Του οποίου το όνομα είναι ένα από τα πιο κλασικά σύμβολα του εβραϊσμού και ιδιαίτερα του σεφαραδίτικου εβραϊσμού στο Ισραήλ αλλά και σε όλο τον εβραϊκό κόσμο της Διασποράς γενικότερα. Η κηδεία του ήταν η μεγαλύτερη κηδεία που έγινε μέχρι και σήμερα στο κράτος του Ισραήλ και μία από τις μεγαλύτερες κηδείες ανά τον κόσμο, στην οποία συμμετείχαν περίπου με 850.000 άνθρωποι έως περίπου και 1 εκατομμύριο. Και εδώ πέρα πρέπει να έρθουμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για τον ραβίνο Οβάντια Ιωσέφ, ο οποίος αιωνία του η μνήμη του δίκαιου αυτού μεγάλου ραβίνου και σοφού Εβραίου, το οποίο του η μνήμη μερικές φορές βεβηλώνεται, όπως επίσης κατά τη διάρκεια της ζωής του υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι φρόντιζαν να τον αμαυρώσουν σύμφωνα πάντα με κάποια από τα λεγόμενά του, και αυτό ας κάνουμε μία εξιστόρηση του ανθρώπου και των ιδεών του, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις από κάποιους. Ο ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ, ο μεγάλος αυτός ραβίνος, γεννήθηκε στη Βαγδάτη επί Οθωμανικού Ιράκ εκείνη την εποχή, το 1920, και σε ηλικία 4 χρονών μετανάστευσε με τους γονείς του και την οικογένειά του στη γη του Ισραήλ, που τότε βέβαια ήταν κάτω από βρετανική κυριαρχία και κατοχή. Μάλιστα αναφέρεται ότι στην ηλικία των 9 χρονών έγραψε και το πρώτο του βιβλίο που είχε σχέση με τον εβραϊκό νόμο, θρησκευτικό νόμο της Αλαχά. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη από την ηλικία των 8-9 χρονών ήταν βυθισμένος μέσα στη μελέτη της Τωρά, πράγμα που όλοι οι ραβίνοι του το είδαν και κατάλαβαν ότι από αυτόν πρόκειται να βγει ένας μεγάλος σπουδαστής και διδάσκαλος της Τωρά, του εβραϊκού θρησκευτικού νόμου και της εβραϊκής θρησκείας. Έτσι λοιπόν στάθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες σεφαραδίτικες γεσιβότ θρησκευτικές σχολές, στη γεσιβά Πορατ Ιωσέφ στην Ιερουσαλήμ, όπου εκεί πέρα τον ανέλαβε ως προσωπικό του μαθητή ο αρχιραβίνος καιρός γεσιβά, ο επικεφαλής της γεσιβά, ραβίνος Εζρά Ατία. Μάλιστα αναφέρεται μια συγκεκριμένη ιστορία ότι ο ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ προερχόταν από μια οικογένεια πάρα πολύ φτωχή. Και εκείνα τα χρόνια οι γεσιβότ, για να μπορέσουν, οι εβραϊκές θρησκευτικές σχολές, για να μπορέσουν να διατηρηθούν, περίμεναν από τους μαθητές να πληρώσουν, οι γονείς των μαθητών να πληρώσουν ένα ποσοστό στην γεσιβά. Η οικογένεια όμως του ραβίνου Οβάντια Ιωσέφ δεν είχε να πληρώσει αυτό το ποσοστό. Και έτσι μία μέρα ο ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ σταμάτησε να πηγαίνει στη γεσιβά, γιατί άρχισε να δουλεύει στο μαγαζί του πατέρα του. Βλέποντας αυτό το πράγμα, ο ίδιος ο επικεφαλής της γεσιβά, ο ρος γεσιβά, ραβίνος Εζρά Ατία, την επόμενη μέρα ήρθε στο μαγαζί και άρχισε αυτός να δουλεύει στη θέση του ραβίνου Οβάντια Ιωσέφ στο μαγαζί του πατέρα του ραβίνου Οβάντια Ιωσέφ. Και όταν ο πατέρας του ραβίνου Οβάντια είδε αυτό που γινόταν, είπε: «Μα ραβίνε μου, τι κάνεις εσύ εδώ, γιατί δουλεύεις στο μαγαζί μου σαν εργάτης?» Και του λέει ο μεγάλος αυτός επίσης ραβίνος Εζρά Ατία: «Εγώ δεν μπορώ να είμαι στη γεσιβά αν δεν είναι και ο γιος σου στη γεσιβά. Και γι' αυτό είμαι προετοιμασμένος να δουλεύω στη θέση του και ο γιος σου να μελετάει τώρα, γιατί από αυτόν θα βγει ένας μεγάλος ραβίνος του εβραϊκού λαού». Και πράγμα το οποίο έπεισε τον πατέρα και τον έστειλε πίσω στην γεσιβά Πορατ Ιωσέφ.
Στην ηλικία των 20 χρονών ο Ραβίνος Οβάντια γίνεται Ραβίνος, παίρνει το ραβινικό του δίπλωμα και στην ηλικία των 24 χρονών παντρεύεται την Μαργαλίτ, μία σεφαραδίτισσα επίσης Εβραία από την Συρία, με την οποία βέβαια στη διάρκεια της ζωής τους απέκτησαν 11 παιδιά. Η Μαργαλίτ, η Ραβανίτ Μαργαλίτ, η σύζυγος του Ραβίνου Οβάντια, απεβίωσε το 1994 και από τότε ο Ραβίνος Οβάντια φυσικά και δεν ξαναπαντρεύτηκε μέχρι και που τάφηκε στις 7 Οκτωβρίου, στις 3 του Μαρ Χεσβάν, δίπλα στην γυναίκα του. Επίσης, το 1940 κάθεται και γράφει μία έκθεση στην οποία ένα μικρό βιβλίο στο οποίο αναλύει τον δικό του τρόπο σκέψης επάνω στην αλαχά, επάνω στον εβραϊκό νόμο, που σύμφωνα με τον δικό του τρόπο έπρεπε ο εβραϊσμός γενικά και πόσο ιδιαίτερα ο σεφαραδίτικος εβραϊσμός να πλησιάσει και πάλι τον μεγάλο ραβίνο Ιωσέφ, τον μεγάλο ραβίνο Ιωσέφ Κάρο, τον λεγόμενο Μαράν, δηλαδή τον ραβίνο ο οποίος συνέταξε και έγραψε το Σουλχάν Αρούχ, ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία του εβραϊκού νόμου, το οποίο έγινε αργότερα διαδεδομένο και αποδεκτό από όλους τους Εβραίους, είτε αυτοί ήταν Σεφαραδίτες, είτε αυτοί ήταν Ασκεναζίτες, μαζί βέβαια με, με τις συμπληρώσεις του Ραβίνου Μωσέ Ίστερλις του Ραμά. Και έκατσε και έγραψε αυτό το βιβλίο ενάντια ως ένα σημείο στην τοποθέτηση άλλων Ραβίνων από την περιοχή του, από το Ιράκ, οι οποίοι υποστήριζαν την γραμμή, την αλαχική του εβραϊκού νόμου του μεγάλου Ραβίνου Μπεν Ισχάι από τη Βαγδάτη, ο οποίος ήταν υπέρ της υποστήριξης να ανακατεύει καμπαλά, δηλαδή εβραϊκό μυστικισμό, με εβραϊκό νόμο, με εβραϊκή αλαχά. Πράγμα που ο Ραβίνος Οβάντια δεν το δεχότανε πάντα. Από το 1947 μέχρι το 1949, για δύο χρόνια, στάθηκε από τους Ραβίνους της Ιερουσαλήμ να είναι ο Ραβίνος Οβάντια, ο Αρχιραβίνος του Καΐρου και όλης της Αιγύπτου για τους Εβραίους που ήταν ακόμα τότε στην Αίγυπτο. Και μάλιστα εκεί πέρα έγινε και ο επικεφαλής του Εβραϊκού Θρησκευτικού Δικαστηρίου Ρος Μπεντ Ντίν στο Κάιρο. Γυρίζοντας πίσω στην γη του Ισραήλ, πια έχει δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ το 1948 και γίνεται Νταγιάν, μεγάλος Ραβίνος δικαστής, στο Πέταχ Τίκβα, στην πόλη του Πέταχ Τίκβα, και ήδη από την εποχή που της ηλικίας των 30 ο Ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ αρχίζει να θεωρείται πια μέσα στους Εβραίους ως ποσέκ, δηλαδή ως ένας μεγάλος Ραβίνος που αποφασίζει ενεργά επάνω στον εβραϊκό νόμο. Μάλιστα το 1970 δέχτηκε και το βραβείο του Ισραήλ για ραβινική γραφή και το 1973 εκλέγεται ως ο επίσημος Σεφαραδίτης Αρχιραβίνος του Ισραήλ, Ρισόν Λετσιόν, την οποία αυτή η θέση διατήρησε για 10 ολόκληρα χρόνια. Μόλις είχε γίνει Ραβίνος Αρχιραβίνος του Ισραήλ, αντιμετώπισε τα αποτελέσματα του τραγικού πολέμου του Γιόμ Κιπούρ, όπου πάρα πολλοί Ισραηλοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους, με αποτέλεσμα να αφήσουν πίσω τους χείρες. Σύμφωνα με τον εβραϊκό νόμο, μια γυναίκα για να μπορέσει να ξαναπαντρευτεί, αν έχει σκοτωθεί ο άντρας της σε μάχη ή σε πόλεμο, ή αν έχει γενικά πεθάνει και έχει χαθεί το σώμα του, θα πρέπει να υπάρχουν απτές αποδείξεις για το θάνατό του, προκειμένου να μπορέσει η γυναίκα αυτή να ξαναπαντρευτεί. Διότι διαφορετικά μπαίνει σε ένα ιδιαίτερο στάτους, το οποίο λέγεται αγκουνά, στάτους της αγκουνά, όπου δυστυχώς δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί μέχρι να αποδειχτεί ο θάνατος του προηγούμενου άντρα της. Και έτσι λοιπόν, ενώ πάρα πολλοί ραβίνοι δεν ήξεραν τι να αποφασίσουν για αυτές τις γυναίκες που είχαν μείνει χείρες και οι άντρες τους, τα σώματα των ανδρών τους δεν είχαν βρεθεί και αγνοούνταν αν ήταν αγνοούμενοι στον πόλεμο ή είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο,
Ο Ραβίνος Σαββάτια Ιωσέφος, αρχιρεβίνος Σεφαρδίτης του Ισραήλ, βγήκε μπροστά, έδωσε ολόκληρη μάχη για να απελευθερώσει οποιαδήποτε αγουνά και να δώσει σε αυτές τις χείρες το δικαίωμα να ξαναπαντρευτούν. Μάλιστα, ως αρχιραβίνος του Ισραήλ πολέμησε για να αναγνωριστούν οι Αιθίωπες Εβραίοι χωρίς κανένα ερωτηματικό. Γιατί υπήρχαν κάποιοι άλλοι ραβίνοι που αναρωτιόντουσαν αν οι Αιθίωπες Εβραίοι, οι οποίοι φυσικά ως ένα σημείο κάποτε ήταν προσήλικοι στον Ιουδαϊσμό, εάν αυτοί οι Εβραίοι διατήρησαν τον Εβραϊσμό τους στην διάρκεια των χρόνων, εφόσον ήταν αποκομμένοι πολλά χρόνια από το υπόλοιπο σώμα του Εβραϊσμού. Παρ' όλα αυτά, ο Ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ πολέμησε για να θεωρηθεί η αιθιοπική κοινότητα, ιδιαίτερα των Μπέτα Ισραήλ, των Εβραίων της Αιθιοπίας, ως μια καθαρή, απόλυτη εβραϊκή κοινότητα. Το 2005 μάλιστα, σε γκάλο που έγινε στο Ισραήλ, ο Ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ θεωρούταν ο 23ος διάσημος Ισραηλινός μέσα στους Ισραηλινούς πολίτες. Ήδη 30 χρόνια περίπου πριν το θάνατό του, ο Ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ προσπάθησε να αναπτερώσει το ηθικό των Σεφαραδιτικών Εβραίων. Και εδώ πέρα είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το τονίσουμε. Όταν λέμε Σεφαραδίτες Εβραίοι, εννοούμε οι Εβραίοι που προέρχονται βασικά από την Μεσόγειο ή από τις Αραβικές χώρες, είναι οι λεγόμενοι Σεφαραδίτες ή οι λεγόμενοι Εντότα Μιζράχ. Και δυστυχώς αυτοί οι Εβραίοι στο Ισραήλ, στην αρχή του κράτους του Ισραήλ, βρισκόντουσαν σε μια μεγάλη μειονεκτική θέση τη στιγμή που οι Ασκεναζίμοι Εβραίοι, δηλαδή οι Εβραίοι που προχώρησαν από την Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη, συμπεριφερόντουσαν λίγο περισσότερο ως ρατσιστικά, θα λέγαμε, στους αδερφούς τους Σεφαραδίτες. Και γι' αυτό ο Ραβίνος Οβάντια έδωσε μια μεγάλη μάχη τόσο μπροστά σε Ραβίνους, τόσο μπροστά στον γενικότερο στον κόσμο του Ισραήλ, για να αναπτερώσει το ηθικό των Σεφαραδιτικών Εβραίων, πράγμα που τελικά και το κατάφερε. Έτσι, μέσα σε όλα αυτά, δημιούργησε και ένα ιδιαίτερο πολιτικό κόμμα, το πολιτικό θρησκευτικό ούλτρα, όπως λένε, ορθόδοξο κόμμα, ΣΑΣ, το οποίο βέβαια το όνομά του το έπαιρνε από τα αρχικά των 6 βιβλίων της Μισνά, Σισά Σιτρέι Μισνά, αλλά επίσης ως λογοπαίγνιο θεωρούνταν ότι ήταν και η ομάδα που υποστήριζε τους Σεφαραδίτες. Το κόμμα αυτό φυσικά δεν ήταν σαν τα υπόλοιπα θρησκευτικά κόμματα. Στο Ισραήλ υπάρχουν βασικά 3 θρησκευτικά κόμματα με τις αποκλίσεις τους. Ένα είναι το λεγόμενο θρησκευτικό σιωνιστικό κόμμα, το Μαυντάλ, το οποίο είχε βέβαια και διάφορες αποκλίσεις μετέπειτα. Υπήρχε το λεγόμενο ασκεναζίτικο ούλτρα-ορθόδοξο κόμμα που ακούγε στο όνομα Αγκουντάτ Γισραέλ, το οποίο βέβαια διασπάστηκε αργότερα σε Αγκουντάτ Γισραέλ και σε άλλο κόμμα που είχε το όνομα Ντέγκελ Ατορά. Το Αγκουντάτ Γισραέλ είχε πάντα σε σχέση με τους χασιδικούς Εβραίους. Το Ντέγκελ Ατορά είχε σχέση με τους Λιθουανούς ούλτρα-ορθόδοξους ασκεναζί Εβραίους. Και ως ένα σημείο οι Σεφαραδίτες, στα πρώτα χρόνια του Ισραήλ, οι θρησκευόμενοι Σεφαραδίτες βρισκόντουσαν κάτω από τη σκεπή των Λιθουανών ούλτρα-ορθόδοξων ασκεναζίμ Εβραίων και γι' αυτό και πήραν και το ντύσιμο των Λιθουανών ούλτρα-ορθόδοξων Εβραίων. Ασπάστηκαν το ίδιο ντύσιμο. Και ως ένα σημείο οι Σεφαραδίτες βρισκόντουσαν κάτω από τη σκεπή του μεγάλου ραβίνου των Λιθουανών ούλτρα-ορθόδοξων ασκεναζίμ, που ήταν ο ραβίνος Ελαζάρ Σαχ, αιωνία του η μνήμη. Και ήρθε λοιπόν ο Ραβίνος Οβάντια για να ξεχωρίσει τη θέση του και να πει ότι ναι, μεν οφείλουμε πολλά στους Λιθουανούς ούλτρα-ορθόδοξους ασκεναζίμ Εβραίους, αλλά από μία στιγμή και μετέπειτα θα δημιουργήσουμε το δικό μας κόμμα, τη δικιά μας γραμμή, έτσι ώστε να αναπτερώσουμε το ηθικό των Σεφαραδιτικών Εβραίων, και έτσι δημιουργήθηκε το ούλτρα-ορθόδοξο Σεφαραδίτικο κόμμα ΣΑΣ μέσα στην Ισραηλινή Βουλή, το οποίο έφτασε σε διάφορες εποχές να θεωρείται ακόμα και μέχρι και το τρίτο κόμμα του Ισραήλ. Ο Ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ στη διάρκεια όλης του της ζωής έγραψε περίπου περισσότερα από 50 βιβλία επάνω στον εβραϊκό νόμο, στο θρησκευτικό νόμο. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι το Αλιχό το Λαμ, όπως επίσης και το Γεβία Όμερ ή το Γιαχβέ Ντάατ,
αν και το πιο διάσημο βιβλίο είναι το βιβλίο Γιαλκούτ Ιωσέφ, το οποίο δεν γράφτηκε από τον ίδιο τον Ραβίνο Βάντι Ιωσέφ, αλλά έναν από τους γιους του, τον Ραβίνο Ιτσχάκ Ιωσέφ, ο οποίος πήρε τα βιβλία του πατέρα του και έφτιαξε μία συντομογραφία του εβραϊκού νόμου όπως τον έβλεπε ο πατέρας του, το οποίο αυτό το βιβλίο έγινε και διάσημο τόσο στο Ισραήλ όσο και στις υπόλοιπες σεφαραδίτικες κοινότητες. Μέσα στα χρόνια του της ζωής του, ο Ραβίνος Οβάντια αναγνωρίστηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους ραβίνους γενικά του εβραϊκού κόσμου, αναγνωρίστηκε ως Ποσέ Καντόρ, δηλαδή ως ένας από τους μεγαλύτερους ραβίνους που αποφασίζουν στον εβραϊκό νόμο αυτής της γενιάς στην οποία έζησε, ως Καντόλ Αντόρ, ως ο μεγαλύτερος ραβίνος της γενιάς, ως Μαόρ Ισραήλ, ως το φως του Ισραήλ, ως Μαράν επίσης, δηλαδή ως το Μορένου Φεραμπένου, ο διδάσκαλος και ο ραβίνος μας, που είναι ένας τίτλος ο οποίος δίνεται σε ιδιαίτερα μεγάλους ραβίνους όπως ήταν ο ραβίνος Ιωσέφ Κάρο πολλά χρόνια πιο πριν. Και γενικότερα ο ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ δεν περιορίστηκε μόνο στα θέματα του εβραϊκού θρησκευτικού νόμου όσον αφορά την εβραϊκή θρησκευτική ζωή, την καθημερινή ενός θρησκευόμενου Εβραίου, όχι μόνο στα θέματα των γεσιβών, των θρησκευτικών σχολών και των συναγωγών, αλλά φυσικά προσπάθησε και το πέτυχε ως ένα μεγάλο σημείο να βάλει την Τωρά και μέσα στην ζωή του ίδιου του εβραϊκού κράτους, του κράτους του Ισραήλ, γιατί φυσικά η Τωρά δεν έχει όρια, η Τωρά είναι μια ιδεολογία απόλυτη που έρχεται και σου λέει ότι αναλαμβάνει όλες τις πτυχές της εβραϊκής ζωής, είτε της προσωπικής ζωής του ανθρώπου, είτε της εθνικής ζωής του εβραϊκού λαού. Και έτσι λοιπόν, αν κάποιοι αναρωτιούνται γιατί δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ κράτους και πολιτείας ή θρησκείας στον Ιουδαϊσμό, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι δημιούργημα του χριστιανισμού ως ένα σημείο. Στον Εβραϊσμό αυτό δεν υφίσταται. Και ακόμα και αν κάποιοι επιμένουν να το κάνουν αυτό στο Ισραήλ, δόξα τω Θεώ, δεν θα το πετύχουν. Γιατί η Τωρά είναι δημιουργημένη για να ελέγχει τα πάντα, ακόμα φυσικά και το κράτος του Ισραήλ. Φυσικά το κράτος του Ισραήλ είναι ένα κοσμικό κράτος ακόμα, δυστυχώς ως ένα σημείο. Αλλά βήμα προς βήμα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο εβραϊκός λαός γυρίζει περισσότερο κοντά στην Τωρά και η ουσία είναι μία μέρα ο εβραϊκός λαός με την θέλησή του πάντα να δεχτεί την Τωρά ως τον εβραϊκό νόμο του ίδιου του κράτους και έτσι το κράτος να γίνει ένα κράτος το οποίο θα ακολουθεί τον νόμο του Θεού. Πράγμα το οποίο φυσικά και πίστευε ο Ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ. Αλλά ο Ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ, κάποιοι θα τον πούν ότι ήταν αριστερός επειδή την εποχή του 1990 και μετέπειτα άρχισε να υποστηρίζει τις συμφωνίες με τους Άραβες και ιδιαίτερα με τους ψευτοπαλαιστινίους. Εδώ πέρα όμως πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ο Ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ δεν ήταν φυσικά αριστερός και όλη του η συγκατάθεση σε αυτές τις συμφωνίες, στα πρώτα τους βήματα, δεν προερχόταν από αριστερή ιδεολογία ή από αντισιωνιστική ιδεολογία, αλλά από κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό. Η πλειοψηφία του ultra-ορθόδοξου, όπως αποκαλείται κόσμου των Χαρεντίν, σήμερα δεν είναι αντισιωνιστές όπως ήταν στην αρχή του, της δημιουργίας του κράτους και του σιωνιστικού κινήματος πιο πριν. Σήμερα η πλειοψηφία τους αγαπούν το Ισραήλ, είναι συνδεδεμένοι με το κράτος του Ισραήλ, αλλά δεν συμμετέχουν στα πάντα μέσα στο κράτος του Ισραήλ, όπως για παράδειγμα στο στρατό, γιατί θεωρούν ότι το κράτος του Ισραήλ δεν έχει φτάσει στο ανώτερο στάδιο τήρησης της Τωρά. Αλλά δεν το αρνούνται. Και έτσι ελάχιστοι είναι σήμερα οι ultra-orthodoxy Εβραίοι οι οποίοι αρνούνται επισηματικά ακόμα το Ισραήλ, όπως είναι οι αντισιωνιστές Natura Karta ή οι Σάτμερ Χασίδι, οι χασιδικοί Εβραίοι του Σάτμερ και άλλες μικρές ομάδες όπως είναι η Εντάτ Χαρεντίτ. Αλλά η πλειοψηφία των ultra-orthodoxy Εβραίων, Ασκεναζίν και Σαφαραδίν ταυτόχρονα, Χασιδικών και Λιθουανών ταυτόχρονα, αποδέχονται το Ισραήλ και αγαπάνε το Ισραήλ, αν και υπάρχει, αν όχι και τόσο, ίσως όχι και δεν είναι τόσο ενεργά ανακατεμένοι μέσα στα θέματα του Ισραήλ, όπως είναι για παράδειγμα οι Ορθόδοξοι επίσης Εβραίοι Σιωνιστές, οι οποίοι εκφράζονται από τις αποκλίσεις του θρησκευτικού Σιωνιστικού Κόμματος Μαυντάλ,
ή από το Ραβίνο Καχάνε ή από άλλες μικρές ομάδες των σιωνιστών Ορθόδοξων Εβραίων. Πάντως, ο Ραβίνος Αβάντια χάραξε τον δικό του δρόμο, γιατί είναι γνωστό ότι οι Σεφαραδίτες Εβραίοι ήταν πάντα και πιο σιωνιστές ακόμα και από τους Ασκεναζίμ Εβραίους, όταν μιλάμε για τους Ορθόδοξους Εβραίους γενικότερα. Και έτσι λοιπόν ο ίδιος είχε μεγαλώσει στις Γεσιβότ, στα θρησκευτικά σχολεία των ούλτρα-ορθόδοξων Εβραίων και είχε την λεγόμενη ιδεολογία και πολιτική η οποία σου λέει φύλαξε ό,τι υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν είμαστε ευχαριστημένοι που υπάρχει το κράτος του Ισραήλ και το έλεγε αυτό πολλές φορές ο Ραβίνος Αβάντια Ιωσέφ, αλλά αφόσον δεν είναι το κράτος το οποίο η Τωρά τηρείται απόλυτα, ας στηρίσουμε και ας διτηρήσουμε την Τωρά μέσα σε αυτό το κράτος και ας χάσουμε κάποια εδάφη εις βάρος της μελέτης της Τωρά. Δηλαδή, ο Ραβίνος Αβάντια εξ αρχής δεν ήθελε να διαμελιστεί γη του Ισραήλ και το έλεγε αυτό έτσι κι αλλιώς ξεκάθαρα. Αλλά σου έλεγε, αν είναι να διατηρηθούν οι Γεσιβότ, οι θρησκευτικές σχολές, δηλαδή εάν οι Ισραηλινές κυβερνήσεις συνεχίζουν να διατηρούν τις θρησκευτικές σχολές έτσι ώστε περισσότεροι Εβραίοι να μάθουν Τωρά στη γη του Ισραήλ και γενικότερα στον κόσμο, επομένως εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε, έλεγε, και σε μια κυβέρνηση, σαν κόμμα, η οποία είναι έτοιμη να δώσει εδάφη του Ισραήλ στους Άραβες, γιατί σου λέει αυτό ήταν κάτι μόνο και μόνο χρονικό, περιορισμένο στο χρόνο, και αύριο μεθαύριο θα έρθει ο Μεσσίας και όλα αυτά τα εδάφη θα ξαναγυρίσουν πίσω σε εβραϊκά χέρια, όπως κανονικά θα έπρεπε να ήταν. Βέβαια, οι περισσότεροι σιωνιστές Ορθόδοξοι Εβραίοι δεν αποδέχτηκαν αυτή τη θέση, και έτσι και εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτή την τοποθέτηση. Όπως επίσης δεν την αποδέχτηκε ο μεγάλος επίσης ραβίνος της εποχής του, ο ραβίνος Μενάχεμ Μέντελ Σονίσον, ο Ρέμπι του Χαμπάντ, του χασιδικού κινήματος Χαμπάτ, ο οποίος έλεγε ότι απαγορεύεται να δοθεί ακόμα και η πιο παραμικρή σπιθαμή της γης του Ισραήλ, στους εχθρούς του Ισραήλ και στους Άραβες. Οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα. Και έτσι λοιπόν, η όλη του αυτή τοποθέτηση του Ραβίνου Αβάντια στο θέμα των συμφωνιών με τους Άραβες δεν προερχόταν από αγάπη για τους Άραβες ως Άραβες, δεν προερχόταν από αγάπη για τους ψευτοπαλαιστινίους, δεν προερχόταν φυσικά από θέμα αριστερής ιδεολογίας ότι όντως αυτή η γη ανήκει στους Άραβες, αλλά μόνο και μόνο ότι αυτές είναι οι περιστάσεις και ας προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, όπως ακριβώς έκανε ο μεγάλος ραβίνος Ραμπάν Ιωχανάν Μπεν Ζακάι την εποχή της καταστροφής του δεύτερου ναού, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τους Ρωμαίους για να καταστραφεί μεν Ιερουσαλήμ, αλλά να του δοθεί η πόλη Γιάβνε, τότε στη γη του Ισραήλ, στην οποία να χτίσει μια νέα η Γεσιβά, τη σκεπτική σχολή, την οποία ο Εβραϊσμός θα συνεχίσει να υπάρχει. Βέβαια, αυτή η τοποθέτηση είναι η τοποθέτηση των Χαρεντίμ, πολλών Χαρεντίμ, οι οποίοι βλέπουν το κράτος του Ισραήλ όχι ακριβώς ως την αρχή της λύτρωσης, αλλά ως ένα βήμα προς τη λύτρωση ακόμα. Και δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπαίνει ένα μεγάλο εμπόδιο στον ερχομό του Μεσσία. Γι' αυτό και ο Ραβίνος Αβάντια, όσο και αν υποστήριξε στην αρχή τις ειρηνευτικές αυτές τις συμφωνίες, και εδώ πέρα να είμαστε συγκεκριμένοι στο σκεπτικό του κόμμα ΣΑΣ, σύμφωνα πάντα με τις δικές του κατευθύνσεις, την εποχή της συνθήκης του Όσλο, την πρώτη, δεν συμμετείχε ενεργά υπέρ της συμφωνίας, και μάλιστα στο Όσλο το δεύτερο, μετά από ένα μπαράζι τρομοκρατικών αραβικών επιθέσεων, εναντιώθηκε ακόμα και στη συνθήκη του Όσλο. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την πολιτική πτέρυγα του ΣΑΣ μέσα στην Ισραηλινή Βουλή, ο ραβίνος Άριε Ντέρι, δυστυχώς είναι ένα άτομο ο οποίος είναι και σήμερα ακόμα ο σημερινός πάλι αρχηγός πολιτικός του ΣΑΣ, είναι ένα άτομο παράξενο, ένα άτομο το οποίο δυστυχώς αποκλίνει πολλές φορές και προς την Ισραηλινή αριστερά και ακόμα και ακροαριστερά, με αποτέλεσμα να στρέφει τον ραβίνο Αβάντια πολλές φορές τότε εκείνες τις εποχές σε θέσεις που ήταν εναντίον της γης του Ισραήλ και του κράτους του Ισραήλ, χωρίς βέβαια ο ίδιος ο Ραβίνος Αβάντια να έχει σκοπό για κάτι τέτοιο. Και τελικά όταν ξέσπασε η δεύτερη, η Τιφάντα,
η δεύτερη ντιφάντα του 2000, με το 2001, ο Ραβίνος Σαββάτια κατάλαβε ακριβώς το τι παίζεται με τους ψευτοπαλαιστινίους και τότε είχε δηλώσει απόλυτα ότι οι Άραβες και οι ψευτοπαλαιστίνοι πρέπει να καταστραφούν εφόσον πολεμάνε τη γη του Ισραήλ και εφόσον πολεμάνε το κράτος του Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό. Και γι' αυτό είχε πει το 2001, πράγμα το οποίο εξόργησε διάφορους αριστερούς που πριν τον αγκάλιαζαν νομίζοντας ότι είναι κοντά στην ιδεολογία τους, όταν είπε ότι απαγορεύεται να είμαστε ελεήμονες με τους ψευτοπαλαιστινίους, στείλτε τους πυράβλους, εννοώντας τους πυράβλους του Ισραήλ, και εξαφανίστε τους, είναι άδικοι και καταραμένοι όσοι μισούν το Ισραήλ, όπως ο Άμπου Μάζεν, εννοούσε φυσικά τον Μαχμούτ Αμπάς, τον σημερινό πρόεδρο της ψευτοπαλαιστινιακής διοίκησης. Και ο Θεός ας τους εξαφανίσει από τον κόσμο, ήθε ο Θεός να τους πλήξει με όλες τις πληγές όλους όσους πολεμούν το λαό του Ισραήλ και το κράτος του Ισραήλ. Και εμείς σε αυτό φυσικά ερχόμαστε και λέμε ένα μεγάλο αμέν στα λόγια του μεγάλου Ραβίνου Οβάντια Γιοσέφ. Επίσης, όταν είχε ρωτηθεί αν είναι σιωνιστής ή όχι, και μάλιστα ο ίδιος δεχότανε να προσευχόμαστε την ημέρα της ανεξαρτησίας του Ισραήλ ως μια μέρα θαύματος για τον λαό του Ισραήλ, και ως ένα σημείο έβλεπε το κράτος του Ισραήλ ως αρχή της σωτηρίας, έλεγε λοιπόν και έλεγε, τι είναι αντισιωνιστή, με κατηγορείται για αντισιωνιστή, έλεγε μερικές φορές στους δημοσιογράφους, τι είναι ένας αντισιωνιστής. Εγώ λέει, υπηρώτησα λέει για 10 χρόνια, λέει ο Ραβίνος Οβάντια, ως αρχιραβίνος του κράτους του Ισραήλ, που είναι μια κύρια θέση μέσα στο κράτος του Ισραήλ. Πώς είμαστε λέει αντισιωνιστές, πώς μας κατηγορείτε λέει αντισιωνιστές. Προσευχόμαστε για τη Σιών, προσευχόμαστε για την Ιερουσαλήμ, προσευχόμαστε για τους κατοίκους της γης του Ισραήλ, για τους ραβίνους του Ισραήλ και για όλους τους κατοίκους και Εβραίους του κράτους του Ισραήλ. Τι είναι ένας σιωνιστής, ρωτούσε ο Ραβίνος Οβάντια. Από τη δική μας κατανόηση είναι κάποιος που αγαπάει τη Σιών, είναι κάποιος που τηρεί τις εντολές του εβραϊκού νόμου για τον επικισμό της εβραϊκής γης. Και λέει, πάντα στο εξωτερικό όταν βρίσκομαι, έλεγε ο Ραβίνος Οβάντια, στις εβραϊκές κοινότητες διασποράς, μιλάω υπέρ της αλιγιά, δηλαδή μιλάω στο ότι οι Εβραίοι να έρθουν και να κάνουν μετανάστευση στο κράτος του Ισραήλ. Πώς λοιπόν οι μη θρησκείοι Εβραίοι που μας κατηγορούν ως αντισιωνιστές είναι πιο σιωνιστές από εμάς, ρωτούσε πολύ δίκαια ο Ραβίνος Οβάντια Γιοσέφ. Και μα μην τι άλλο, το Σεφαραδίτικο Ούλτρα-Ορθόδοξο κόμμα σας θεωρήθηκε ως το πρώτο χαρεντή ούλτρα-ορθόδοξο σιωνιστικό κόμμα, το οποίο έγινε δεκτό στον Παγκόσμιο Σιωνιστικό Οργανισμό το 2010. Ο Ραβίνος επίσης, ο Βάδια Γιοσέφ, ήταν πάρα πολύ υπέρ στο να στο εβραϊκό θρησκευτικό νόμος να είναι πιο ανθρώπινος και πιο κοντά στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου πιστού θρησκευόμενου Εβραίου. Είναι αυτό που έλεγε «Κοχά ντε ετέρα αντίφ». Δηλαδή, η δύναμη στο να επιτρέπουμε από το να απαγορεύουμε πράγματα σύμφωνα πάντα μέσα στα πλαίσια του εβραϊκού νόμου είναι καλύτερη από το να ερχόμαστε να απαγορεύουμε τα πάντα, να λέμε για τα πάντα όχι. Πράγμα το οποίο είναι βασισμένο επάνω στην γραμμή του Ραβίνου Ιωσέφ Κάρο από τη μία πλευρά του μεγάλου αυτού Ραβίνου του Σουλχάν Αρούχ, όσο επίσης και πάνω στον μεγάλο Ραβίνο Μωσέ Μπερ Μαϊμόν, το Μαϊμονίδη. Επίσης δεν ήθελε να ανακατεύει την Καμπαλά, δηλαδή τον εβραϊκό μυστικισμό τον οποίο σεβότανε, με τον εβραϊκό θρησκευτικό νόμο, τον πρακτικό θρησκευτικό νόμο της καθημερινής ζωής. Μερικές φορές δεχότανε αυτό το ανακάτεμα, όπως είχε δεχότανε κάποιος από τους εβραϊκούς νόμους που είχε θέσει ο μεγάλος καμπαλιστής Ραβίνος Αρίζαλ, ο Ραβίνος Λούρια, αλλά από την άλλη πλευρά έλεγε ότι αυτό συνήθως έπρεπε να μην, αυτό το ανακάτεμα να μην γίνεται και αυτό ήρθε σε κόντρα με τους Ραβίνους που υποστήριζαν τη γραμμή των Ιρακινών καμπαλιστών Ραβίνων, σύμφωνα με τον Ραβίνο καμπαλιστή από το Ιράκ Μπεν Ισχάι. Επίσης, έλεγε ότι όταν έρχεται ο εβραϊκός νόμος, η Αλαχά, σε κόντρα με τα μιναγκίν, δηλαδή με τα έθιμα τα τοπικά, έπρεπε ο εβραϊκός νόμος να είναι πρώτος και μετέπειτα όλα τα τοπικά έθιμα. Έπειτα,
υποστήριζε τον σεφαραδίτικο τρόπο μελέτης της Τωρά που βασίζεται πάνω στο λεγόμενο Μπεκιούτ, δηλαδή στο να ξέρει κάποιος ακριβώς πώς ο εβραϊκός νόμος ξεκινάει από την Τωρά, από την Πεντάτευχο, περνάει μετά σύμφωνα με τον προφορικό νόμο στη Μισνά και μετά στην Γεμαρά, στο Ταλμούντ και μετά στον εβραϊκό νόμο την Αλαχά, περισσότερο από ότι υποστήριζε τον ασκεναζίτικο τρόπο μελέτης της Τωρά που βασίζεται πάνω στο Πιλπούλ, που είναι ένα είδος, θα λέγαμε, εβραϊκής σοφιστικής μελέτης των ταλμουδικών ερμηνεών. Επίσης υποστήριζε πάρα πολύ, όπως είπαμε, στο να ξαναγυρίσει η μελέτη της Τωρά και ότι ο εβραϊκός λαός, ιδιαίτερα στη γη του Ισραήλ, τόσο οι σεφαραδίτες κυρίως, αλλά ακόμα και οι ασκεναζίτες, να δεχτούν ως βασική τους επιρροή στον εβραϊκό θρησκευτικό νόμο τον ραβίνο Ιωσέφ Καρκ του Σουχάν Αρούχ, είναι αυτό που έλεγε ως λεαχτήρ αταρά λεγιοσνά, δηλαδή να επιστρέψουμε και να ξαναστεφανώσουμε και να ξαναστέψουμε την Τωρά όπως ήταν τον παλιό καλό καιρό. Για παράδειγμα, εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι και ο ραβίνος Ιωσέφ Κάρο, ο μεγάλος αυτός παραδείγματος της ραβίνος, όταν είχε φτάσει στη γη του Ισραήλ από την Μεσαιωνική Ισπανία, που είχε περάσει και μια περίοδο και από τον ελλαδικό χώρο, ο ραβίνος Ιωσέφ Κάρο είχε θεωρηθεί στη γη του Ισραήλ ως Μαρά Ντεάτρα, δηλαδή ως ο κύριος βασικός ραβίνος της γης του Ισραήλ. Και γι' αυτό έλεγε ο ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ, που τόσο πολύ αγαπούσε τον ραβίνο Ιωσέφ Κάρο, ότι γι' αυτό θα έπρεπε να ξαναγυρίσουμε και πάλι τον εβραϊκό λαό και όσους Εβραίους πιστεύουν στη γη του Ισραήλ κάτω από τη σκεπή την απόλυτη του Σουλχάν Αρούχ. Το θέμα του στρατού. Στο θέμα του στρατού, μάλιστα και τους τελευταίους μήνες της ζωής του, ο ραβίνος Οβάντια Ιωσέφ αγωνιζόταν έτσι ώστε να διατηρηθούν οι γεσιβότ σύμφωνα με τον τρόπο των οδού του Ταλού του Ορθόδοξου και οι μελετητές της Τωρά να συνεχίσουν να μελετούν την Τωρά από ότι να πηγαίνουν στο στρατό, όχι επειδή ήταν εναντίον του στρατού, όπως θέλουν να λένε οι ακροαριστερά φερέφωνα της προδοτικής Ισραηλινής ακροαριστεράς. Όχι καθόλου γι' αυτό, αλλά πίστευε ότι το να είναι στο στρατό, ίσως αυτό θα το μειώσει από το να μελετάει Τωρά. Βέβαια, και πάλι εδώ πέρα λέμε ότι πάρα πολλοί Ορθόδοξοι Εβραίοι πηγαίνουν στο στρατό είτε έτσι είτε αλλιώς και δεν δέχονται αυτή την άποψη και λένε ότι μπορούν να γίνουν και τα δύο και εμείς ανήκουμε σε αυτή την ομάδα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ας μην ξεχνάμε ότι ένας από τους γιους του, ο ραβίνος Αβραάμ Ιωσέφ, ο οποίος μάλιστα σήμερα είναι ο σεφαραδίτης αρχιραβίνος Ρισόν Λετσιών του Ισραήλ, ήταν επίσης ο ίδιος στρατητικός ραβίνος για 13 ολόκληρα χρόνια μέσα στον Ισραηλινό στρατό. Επίσης πολλά από τα εγγόνια του ραβίνου Οβάντια Ιωσέφ, σύμφωνα με τις ευλογίες του ραβίνου Οβάντια Ιωσέφ, ήταν στρατιώτες και αξιωματικοί στον Ισραηλινό στρατό. Υποστήριζε επίσης ο ραβίνος Οβάντια το λεγόμενο κερούβ, δηλαδή να φέρει κοντά τους μη θρησκευόμενους Εβραίους στην Τωρά και στον εβραϊκό, στην εβραϊκή πίστη, στην εβραϊκή παράδοση, με τρόπο σωστό και με τρόπο καλό, χωρίς να τους πιέζει. Πολλές φορές κατηγορήθηκε για τους λόγους του και μάλιστα ήταν κάτι γνωστό ότι κάθε βράδυ Σαββάτ, όταν έβγαινε το Σαββάτ, το Μοτσέι Σαββάτ, έδινε το δικό του μάθημα στην συνοικία του στο Αρνόφ, το οποίο μάλιστα σύμφωνα με δορυφόρο μεταφερόταν σε όλες τις εβραϊκές κοινότητες πιστών Εβραίων σεφαραδιτών στο εξωτερικό. Και υπήρχαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που κάθε φορά οι Ισραηλοί δημοσιογράφοι της Ισραηλινής ακροαριστεράς που έστειναν καρτέρι μέσα στο ακροατήριο προκειμένου να περιμένουν να βρουν να πει κάτι για να το χτυπήσουν, για το να μαυρώσουν, επειδή θεωρούταν ένας από τους ραβίνους ο οποίος επενέβαινε και καλά στα θέματα της Ισραηλινής πολιτικής και φυσικά καλά έκανε. Κατά τη γνώμη μας, είτε εμείς συμφωνούμε σε όλα όσα έλεγε, είτε δεν συμφωνούμε από όλα όσα έλεγε. Και μάλιστα εδώ πέρα να πούμε ότι πάρα πολλοί πολιτικοί του Ισραήλ τον σεβόντουσαν απόλυτα, είτε αυτή ήταν από τη δεξιά, είτε αυτή ήταν από την αριστερά. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Βενιαμίν Νετανιάου. Είτε αυτός είναι ο πρόεδρος του Ισραήλ και πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Σιμών Πέρες.
Και μάλιστα εδώ πέρα να δηλώσουμε ότι ο Σιμών Πέρες, ο ακροαριστερός από τον Σιμών Πέρες, ο φιλοάραβας από τον Σιμών Πέρες, που δυστυχώς πολλές φορές οι πολιτικές του στο παρελθόν ήταν άκρως προδοτικές. Αυτός λοιπόν ο Σιμών Πέρες πλησίασε πάρα πολύ τον Ραβίνο Ωβάντια Ιωσέφ και μάλιστα ήταν και χευρούτα μαζί του και μελετούσαν μαζί, αφού ο Ραβίνος Ωβάντια Ιωσέφ τον κάλεσε να έρθει και να μελετάνε μαζί Τωρά και Τελμούντ. Πράγμα που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει και αυτό το λέμε επίσης υπέρ του Σιμών Πέρες. Και έτσι λοιπόν, όταν πολλοί έβλεπαν τους πολιτικούς του Ισραήλ, ακόμα και τον Ιτσκάκ Ραβίν, να έρχονται και να δέχονται τη γνώμη του Ραβίνου Ωβάντια. Μάλιστα ο Ραβίνος Ωβάντια ρωτήθηκε πριν και ένα χρόνο εάν το Ισραήλ θα πρέπει να χτυπήσει το Ιράν ή όχι. Έτσι λοιπόν κάποιοι ακροαριστεροί τρελαιόντουσαν όταν βλέπαν έναν τόσο μεγάλο Ραβίνο να ανακατεύεται σε θέματα πολιτικής και στρατηγικής. Πράγμα που φυσικά κατά τη γνώμη μας έτσι πρέπει να ισχύει και να γίνεται. Και γι' αυτό οι δημοσιογράφοι του στείλανε καρτέρι για να πιάσουν διάφορα πράγματα που θα πει για να τα βγάλουν από το context, να τα βγάλουν από την όλη γενική ομιλία και να τον παρουσιάσουν αρνητικά στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν, ας πούμε, πήρανε διάφορα λεγόμενά του για τις γυναίκες, ο οποίος φυσικά και δεν ήταν μισογύνης, όπως πολλές φορές οι ακροαριστεροί φανατικοί Ισραηλοί θέλουν να παρουσιάζουν τους σκευόμενους Εβραίους, τη στιγμή που η ίδια του η κόρη θεωρείται μία από τις πάντα με τις ευλογίες του, θεωρείται μία από τις πιο μεγάλες θρησκευόμενες φεμινίστριες, το λέγαμε, μέσα στον εβραϊκό θρησκευτικό κόσμο, η οποία υποστηρίζει στην δημιουργία σχολών επαγγελματικών και ακαδημαϊκών, ιδιαίτερα για τις θρησκευόμενες ορθόδοξες, ουλτραορθόδοξες Εβραίες. Τον πιάνανε για διάφορα πράγματα του εναντίον των Αράβων ή εναντίον των εχθρών του Ισραήλ, που σε αυτό φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί ο Εβραϊσμός δεν είναι πασιφισμός. Αλλά επίσης τον πιάσανε και το λεγόμενο θέμα του ολοκαυτώματος, όπου έλεγε ότι όσοι σκοτώθηκαν και δολοφονήθηκαν στο ολοκαύτωμα ή όσοι στρατιώτες έπεσαν στους πολέμους του Ισραήλ, φυσικά αυτό οφείλεται στα λάθη και στις αμαρτίες του εβραϊκού λαού. Πράγμα το οποίο είναι μια βασική αρχή της εβραϊκής πίστης και της εβραϊκής θρησκείας. Δεν σου έλεγε ο Ραβίνος Ωβάντια ότι δικαιολογεί το ολοκαύτωμα. Δεν σου έλεγε ότι δικαιολογεί αυτούς τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν, τους θανάτους τους. Σου έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άγιοι και μάρτυρες του εβραϊσμού. Αλλά από την άλλη πλευρά, στην ουσία των πραγμάτων, αν γίνεται καν κακό εναντίον του εβραϊκού λαού, αυτό είναι εξαιτίας των αμαρτιών του εβραϊκού λαού στη βάση των πραγμάτων και αυτό ο εβραϊκός λαός πρέπει να έρθει και να κάνει σουβά, να κάνει δηλαδή μετάνοια. Ο Ραβίνος Ωβάντια επίσης ήταν εναντίον του Σαρών όταν αυτός αποφάσισε να κάνει την εκδίωξη, τη βία εκδίωξη των Εβραίων από τη λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα καταράστηκε τον Σαρών, λέγοντας προτού ο Σαρών πάθει ότι πάθει, είπε ότι θα πέσει ο Σαρών, θα είναι σε κόμμα και δεν θα ξανασηκωθεί από αυτό το κόμμα. Δεν θα είναι ούτε ζωντανός ούτε νεκρός. Θα είναι ανάμεσα και στους δύο κόσμους. Και πράγμα το οποίο πραγματοποιήθηκε αργότερα όταν είδαμε τον Άριλ Σαρών να δέχεται τη θεϊκή τιμωρία, σύμφωνα πάντα και με τα λόγια του μεγάλου Ραβίνου Ωβάντια Ιωσέφ, και να πέφτει σε κόμμα για τα εγκλήματα που έκανε εναντίον του εβραϊκού λαού. Μάλιστα, ήταν πάρα πολύ εναντίον της αμερικανικής επιρροής στους Ισραηλινούς πολιτικούς και έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε δούλοι της Αμερικής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Για παράδειγμα, επίσης είχε πει ότι το τσουνάμι που έγινε στη Νέα Ορλεάν ήταν τιμωρία εναντίον της Αμερικής και του αμερικανικού λαού, το οποίο έγινε ακριβώς ελάχιστες μέρες μετά την εκδίωξη 150.000 Εβραίων από τη λωρίδα της Γάζας. Οι Αμερικάνοι ήταν και επίσης ευθύνοι οι οποίοι πίεσαν την Ισραηλινή κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ακριβώς περίπου 150.000 Αμερικάνοι από τη Νέα Ορλεάνη εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους εξαιτίας εκείνου του τσουναμιού και της πλημμύρας. Και σου έλεγε ο Ραβίνος Ωβάντια Ιωσέφ ότι αυτή είναι η θεϊκή τιμωρία ακριβώς για να πληρώσουν οι Αμερικάνοι για τα κρίματά τους εναντίον του εβραϊκού λαού και του κράτους του Ισραήλ. Επίσης ήταν πάρα πολύ εναντίον των δικαστών του Ανώτερου Δικαστηρίου του Ισραήλ. Όλοι ξέρουμε εδώ στο Ισραήλ ότι το Ανώτερο Δικαστήριο του Ισραήλ δυστυχώς κατέχεται από ακροαριστερούς προδότες και μάλιστα έλεγε ο Ραβίνος Ωβάντια Ιωσέφ ότι κάποιος πρέπει να βάζει τον εβραϊκό νόμο της Τωρά πάνω από όλα και μετέπειτα
το νόμο του κράτους. Σεβόταν το νόμο του κράτους, όσο αυτός ο νόμος δεν κόντραρε φυσικά την Τωρά. Και φυσικά αποκαλούσε το ανώτερο δικαστήριο του Ισραήλ ως το κατώτερο δικαστήριο του Ισραήλ, ως Μισπάτ Αταχτών και όχι Μισπάτ Αηλιών, και σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα φυσικά με τον Ραβίνο Οβαδία Ιωσέφ. Έτσι όπως κάποιος βλέπει, η ζωή αυτού του μεγάλου Ραβίνου ήταν αρκετά πλούσια, τόσο σε έργο όσο και σε αγάπη για το λαό του Ισραήλ. Ο ίδιος δεν είχε κανένα πρόβλημα να αγκαλιάσει όλους τους Εβραίους, ακόμα και αυτούς που ήταν εναντίον του, αλλά από την άλλη πλευρά, ο αληθινός Ραβίνος δεν είχε πρόβλημα να έρθει και να πει τα πράγματα με το όνομά τους όταν έπρεπε να τα πει για να τους νουθετήσει. Μάλιστα, ένα γελίο φερέφωνο της Ισραηλινής προδοτικής ακροαριστεράς εδώ στην Ελλάδα κάποτε είχε κατηγορήσει τον Ραβίνο Οβάδια Ιωσέφ ως ξεμολαμένο γέρο, ένας ο οποίος είναι ξεμολαμένος από μόνος του και φυσικά και γέρος, για όλες αυτές τις ρίσεις που έφερνε την Ισραηλινή ακροαριστερά να φωνάζει εναντίον του. Και εδώ πέρα λέμε το εξής: τι προτιμάνε οι άνθρωποι? Προτιμάνε έναν ηγέτη, έναν μεγάλο θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος θα είναι διπλωμάτης και δεν θα λέει αυτά που αισθάνεται στην καρδιά του, ή προτιμούν έναν άνθρωπο ο οποίος ό,τι έχει στην καρδιά το λέει και στο στόμα, σύμφωνα πάντα με την Εβραϊκή Τωρά και με την Εβραϊκή θρησκεία? Και εδώ πέρα ένα μεγάλο μπράβο στον Ραβίνο Οβάδια Ιωσέφ, ο οποίος ήταν ένας ανοιχτός, καθαρός άνθρωπος και μεγάλος Ραβίνος, που έλεγε ό,τι έλεγε, είτε κάποιος συμφωνεί μαζί του, είτε κάποιος δεν συμφωνεί μαζί του, πάντα σύμφωνα με την Τωρά, και το έλεγε αυτό δημόσια, χωρίς να φοβάται κανέναν. Έτσι λοιπόν, όταν ο Ραβίνος Οβάδια απεβίωσε στις 13 Ιανουαρίου του 2013, 3 του Μπαρχισβάν, μέσα σε λίγες ώρες, που εδώ πέρα στον Ιουδαϊσμό πρέπει να ξέρουμε ότι η Εβραϊκή Ταφή πρέπει να γίνεται όσο πιο άμεσα, μέσα στην ίδια την ημέρα, να μην έχει κλείσει 24ωρο. Και έτσι λοιπόν, μέσα σε λίγες ώρες μαζεύτηκαν στην Ιερουσαλήμ, από όλο το κράτος του Ισραήλ, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι για να παρευρεθούν στην κηδεία του. Πόσο μάλλον πόσοι άλλοι Εβραίοι στο Ισραήλ και στο εξωτερικό που ήθελαν να είναι κοντά του και δεν μπορούσαν για να τον αποχαιρετήσουν. Αυτός ο Ραβίνος με αυτόν τον τρόπο έδειξε, και με την κηδεία του πόσο μάλλον, έδειξε πως, δόξα τω Θεώ, ο εβραϊκός λαός είναι κοντά στον Θεό, κοντά στην Τωρά, κοντά στους Ραβίνους, όσο και αν τα φερέφωνα της Ισραηλινής ακροαριστεράς θέλουν να παρουσιάσουν κάτι άλλο. Πόσοι Εβραίοι ήταν εκεί πέρα, από όλες τις ομάδες, Σεφαραδίτες και Ασκεναζίτες ταυτόχρονα, Χασιδικοί και Λιθουανοί Ασκεναζίμ ταυτόχρονα, θρησκευόμενοι σιωνιστές, μοντέρνοι σιωνιστές και ουρτορθόδοξοι Εβραίοι ταυτόχρονα, μη θρησκευόμενοι παραδοσιακοί Εβραίοι, όπως είπαμε μοντέρνοι Ορθόδοξοι ή ουρτορθόδοξοι ταυτόχρονα, όλοι μαζί ήθελαν να σεβαστούν τον μεγάλο Ραβίνο Οβάδια Ιωσέφ. Και μην τι άλλο, ένα μεγάλο μπράβο στους ηγέτες, στους πολιτικούς επίσης του Ισραήλ, οι οποίοι έδωσαν τον ίστατο σεβασμό σε αυτόν τον μεγάλο Ραβίνο, όπως είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάου, ο οποίος μάλιστα είπε ότι ο εβραϊκός λαός έχασε έναν από τους μεγαλύτερους στυλοβάτες του, όχι μόνο για τώρα, αλλά για πολλές γενιές, όπως επίσης ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Σιμών Πέρες, ο οποίος δήλωσε ότι πέρα ότι σεβόταν τον Ραβίνο Οβάδια Ιωσέφ ως Ραβίνο, το σεβόταν και ως προσωπικό του φίλο, και μάλιστα ο Σιμών Πέρες είπε ότι κέτερα τώρα, το στέμα της τώρα πρέπει να έρχεται πάντα πρώτο και πιο πάνω από το κέτερ Μαλχούτ, δηλαδή από το στέμα του βασιλείου και του κράτους. Και ο εβραϊκός λαός έδειξε πόσο πολύ αγαπάει και αγαπούσε τον Ραβίνο Οβάδια Ιωσέφ, όταν περίπου 1 εκατομμύριο μαζεύτηκαν στην κηδεία του για να του δώσουν το ίστατο αντίο. Ο μεγάλος επίσης καμπαλιστής Ραβίνος Ιακώβ Άντες είπε ότι ακριβώς εκείνη τη στιγμή που θαυόταν ο Ραβίνος Οβάδια Ιωσέφ, όλοι οι μεγάλοι Ραβίνοι του Ισραήλ από την εποχή των Πατριαρχών μέχρι και σήμερα κατέβαιναν οι ψυχές τους από τους ουρανούς για να δεχτούν την ψυχή αυτού του μεγάλου δίκαιου μελετητή της Τωρά και μεγάλου Ραβίνου. Και εδώ επίσης απλά να δηλώσουμε ότι ένας από τους πιο κοντινούς του
γιους, ο ραβίνος Ιακώβ Ιωσέφ, που μάλιστα είχε και την δύναμη να έρθει και σε κόντρα ακόμα και με τον πατέρα του ιδεολογική για το θέμα της γης του Ισραήλ, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σιωνιστές ουλτραορθόδοξους ραβίνους, ο οποίος κυνηγήθηκε από την Ισραηλή ακροαριστερά πάρα πολλά χρόνια για τις ιδέες του, για τις σωστές σιωνιστικές, βιβλικές σιωνιστικές ιδέες του, και ο οποίος μάλιστα δυστυχώς απεβίωσε σε ηλικία μόλις 66 χρονών, λίγους μήνες πριν τον πατέρα του, στις 11 Απριλίου του 2013. Έτσι λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Ραβίνο Οβάντια Ιωσέφ, που έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 χρονών, και λέμε σχουτό για γεν αλένου. Μακάρι όλη αυτή η αξία του να σταθεί ως υποστηρικτής μας στο Θείο Δικαστήριο, υποστηρικτής όλου του ταλέπορου εβραϊκού λαού, και ιδιαίτερα βλέποντας τη ζωή του Ραβίνου Οβάντια, βλέποντας το έργο του Ραβίνου Οβάντια Ιωσέφ, καταλαβαίνουμε κάτι. Ότι εάν ένας τέτοιος μεγάλος ραβίνος έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε όλοι σχεδόν οι Ισραηλοί να τον σέβονται, όλοι σχεδόν οι πολιτικοί του Ισραήλ να τον σέβονται, ακόμα και πολιτικοί του εξωτερικού, ακόμα και εχθροί του εβραϊκού λαού να τον σέβονται, όπως για παράδειγμα ο Χόσνι Μουμπάρακ τον σεβόταν, όπως ακόμα κάποιοι ψευτοπαλαιστίνοι τον σεβόντουσαν, αν και τον μισούσαν. Και εδώ να πούμε ότι το 2005, πριν το 2005, είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας από την κομμουνιστική πτέρυγα της Φατάχ, δηλαδή της βασικής ψευτοπαλαιστινιακής οργάνωσης του Άμπου Μάζεν. Είχε γίνει λοιπόν από την κομμουνιστική πτέρυγα, το λεγόμενο Popular Front, είχε γίνει προσπάθεια για να δολοφονήσουν τον Ραβίνο Οβάντια Ιωσέφ, που δόξα τω Θεώ δεν πέτυχε. Και παρόλα αυτά, όλοι αυτοί, ακόμα και έτσι, ή ακόμα και ο Ναστράλα της Χεζμπαλά, όλοι αυτοί οι καταραμένοι εχθροί του λαού του Ισραήλ, ακόμα και αυτοί τον σεβόντουσαν και τον φοβόντουσαν τον Ραβίνο Οβάντια Ιωσέφ. Και από εδώ μαθαίνουμε ότι εάν ένας ραβίνος σημερινή εποχή λειτουργεί έτσι και ακόμα και έτσι γίνεται δεκτός, πόσο μάλλον ο βασιλιάς Μεσσίας, ο οποίος ο Μασίαχ, ο οποίος πρόκειται να έρθει γρήγορα με τη βοήθεια του στις ημέρες μας και να γίνει ο αληθινός τόσο θρησκευτικός όσο και πολιτικός ηγέτης του εβραϊκού λαού, και μετέπειτα με τη θέληση πάντα των ανθρώπων ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού, παρακαλούμε η μνήμη αυτού του Ραβίνου να σταθεί στο πλευρό μας, και με τη βοήθεια του Θεού ο Θεός να μας λυπηθεί και να στείλει γρήγορα τον βασιλιά Μεσσία όσο πιο γρήγορα στις ημέρες μας.